Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Βικτόρια ακούει το παρελθόν να της χτυπά την πόρτα απειλητικά και προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ συγχρόνως δέχεται μια νέα ταραχή σχετικά με τον Χριστόφορο. Εκείνος πάλι ευνηδιάζεται από ένα γνωστό πρόσωπο που δείχνει ότι θέλει να μπει στη ζωή του και προσπαθεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα της κατάστασης. Παράλληλα, ο γιος του ξεκινά την καινούργια χρονιά φλερτάροντας με την ιδέα ενός πισωγυρίσματος, ενώ η Αμαλία παλεύει να συμφιλειωθεί με τη νέα τάξη πραγμάτων. Ο Πάρης δεν σταματά να διεκδικεί το ενδιαφέρον της Αμαλίας με κάθε τρόπο και προσπαθεί να είναι σωστός και πράος προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Η Γεωργία αισθάνεται ανασφάλεια για τη σχέση της με τον Άγη. Η Αμαλία βομβαρδίζεται από πληροφορίες για τον Δίνο, για την θεία της και για τον πατέρα της που θα την ταράξουν. Ο Ντίνος έχει μια δυσάρεστη συνάντηση που του προκαλεί ανησυχία. Η Όλγα έρχεται αντιμέτωπη, για άλλη μια φορά με τον Αποστόλη για το κτίριο του Παραδείσου, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται αποφασισμένη να το φτάσει στα άκρα, με όποιο κόστος. Ο Χριστόφορος βρίσκεται σε μια πολύ άβολη θέση, για την οποία ευθύνεται και ο ίδιος. Μέσα στο Παράδεισο η ληστεία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα πράγματα για τον ληστή δεν πάνε ακριβώς όπως τα έχει σχεδιάσει. Οι ανατροπές και οι συγκρούσεις μέσα στο μαγαζί είναι πολλές και επηρεάζουν όλους τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται παγιδευμένοι εκεί. Τα γεγονότα θα οδηγήσουν τη Σύρμο σχεδόν σε κατάρρευση, ενώ η Όλγα για πρώτη φορά θα υποψιαστεί ποια μπορεί να είναι η αλήθεια που κρύβεται πίσω από το κτίριο του Παραδείσου. Ο Αποστόλης φυτεύει μια υποψία στο μυαλό της Αμαλίας, και ο Άγης με τις επιλογές του την εξοργίζει σε σημείο που την αναγκάζει να τον απειλήσει για να του βάλει μυαλό. Η Βικτόρια ζητάει μια μεγάλη χάρη από τον Χριστόφορο, αλλά δεν έχει την ανταπόκριση που θα ήθελε, ενώ μια απρόσμενη επίσκεψη στο γραφείο του την βάζει σε μεγάλο κίνδυνο. Την ίδια ώρα ο Χριστόφορος παρασύρεται σε ένα μονοπάτι που δεν πίστευε ποτέ ότι θα το ακολουθήσει. Το μέλλον του Παραδείσου μοιάζει θαμπό μετά τις εξελίξεις. Όλοι στέκονται δίπλα στον Ντίνο και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να τον στηρίξουν. Ο Χριστόφορος βλέπει πως η απόφαση του να βοηθήσει την Τεπή μπορεί να του βγει σε κακό. Το σχέδιο του ζήσει για να εμποδίσει τον Ντίνο από το να αποπληρώσει το χρέος του δεν πάει όπως το περίμενε. Η Αμαλία φτάνει στα όρια της μετά από την αποκάλυψη που της κάνει ο Αποστόλης και έρχεται σε σύγκρουση με τον Πάρη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.